Την επόμενη μέρα του Κράνς Μοντάνο θα συζητήσουμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Θα συζητήσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στα κατεχόμενα, τι ακριβώς θέλει η Τουρκία και είναι οι στόχοι της στην εξωτερική πολιτική. Τι θέλει από την Κύπρο ουσιαστικά, αυτό είναι που θέλουμε. Και όσον αφορά στα κατεχόμενα, δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί ο Μουσταφά Ακίντζη παρουσιάστηκε όπως παρουσιάστηκε, ή τουλάχιστον πήραμε εμείς την εικόνα ότι απουσίαζε από τη Σύνοδο για το Κυπριακό. Ακριβώς. Και είναι μαζί μας εδώ δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα και στα κατεχόμενα και στην Τουρκία. Είναι δύο ακαδημαϊκοί, ο κύριος Ζήνος Τσιάρας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Και ο κύριος Νίκος Μούδωρος, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Κύριε Μούδωρο, θέλω να κάνω αρχή με εσάς και ειλικρινά θέλω να ρωτήσω για τον κύριο Ατσαλάη, αν έχετε νεότερη πληροφόρηση για το τι ακριβώς συνέβη με τον κύριο Ατσαλάη. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με τους Ελληνοκύπριους και με τον Αρχιεπίσκοπο και βοηθούσε πάρα πολύ όσον αφορά στη λειτουργία των θρησκευτικών ναών μας, τα κατεχόμενα κτλ. Βέβαια, αυτό το οποίο έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες δεν αφορά τη γενικότερη αντιδράση σε ό,τι αφορά στην υπόθεση της Κύπρου. Ο κύριος Ατσαλάη, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, είναι τουρκικής καταγωγής. Έφτασε στην Κύπρο όταν ήταν 12 χρονών. Από τότε μέχρι σήμερα ζει δραστηριοποιείται στα κατεχόμενα. Έχω την εντύπωση την υπηκότητα του, τη λεγόμενη υπηκότητα του ψευδοκράτους. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι και ακαδημαϊκά ασχολήθηκαν με τη θέση της θρησκείας εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αντιπαράθεση και διαφορά στον τρόπο αντιμετώπισης της θρησκείας μεταξύ τουρκοκυπρίων και Τούρκων. Mm-hmm. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου παράξενη για όσους παρακολουθούν την επικαιρότητα στην Τουρκία. Μπορεί να είναι μόνο μια επαφή, έστω και γνωριμίας, με έναν ύποπτον ο οποίος εμπλέκεται στην κοινότητα Γκιουλέν, η οποία βεβαίως φέρει το όνομα τρομοκρατική οργάνωση του Γκιουλέν από το πραξικόπημα και μετά. Η κατηγορία συγκεκριμένη που αντιμετωπίζει είναι ότι υπόγραψε μια συστατική επιστολή σε ένα φοιτητή ο οποίος είναι ύποπτος για εμπλοκή του με την κοινότητα Γκιουλέν. Αυτό είναι μια κλασική περίπτωση ουσιαστικά εισαγωγής και στα κατεχόμενα με έναν τρόπο της μεγάλης αντιπαράθεσης που διεξάγεται στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, στην μεταπραξικοπηματική εποχή. Κανένας ο οποίος έχει σχέσεις, έστω και τυπικές, είχε στο παρελθόν σχέσεις έστω και τυπικές με τον οποιοδήποτε σχετίζεται με την κοινότητα Γκιουλέ, δεν πρέπει να νιώθει άνετος αυτή τη στιγμή, είτε πρόκειται για επιχειρηματία, είτε για άνθρωπο της θρησκείας, θρησκευτικών αξιωματικών. Πολλοί συσχετίζουν το κλίμα που επικρατεί και το ότι συλλαμβάνει κόσμο το καθεστώς Ερντογάν και στα κατεχόμενα και από τα κατεχόμενα και με τη στάση του Μουσταφά Ακίντζη στο Κράν Μοντάνα. Έχει σχέση, είναι κάτι εντελώς άσχετο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Ο Μουσταφά Ακίντζη στη διάρκεια της διάσκεψης νομίζω ήταν η έκφραση τόσο μιας κοινοτικής αγωνίας και απελπισίας των Τουρκοκυπρίων, όσο και της πολιτικής αδυναμίας να συζητήσουν σε ένα θέμα το οποίο φεύγει εντελώς από τις δικές τους αρμοδιότητες και εξουσίας, όπως είναι το ζήτημα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Εάν μελετήσουμε λίγο τα λόγια του στη δημοσιογραφική διάσκεψη μετά την επιστροφή του, ή αν δεν κάνω λάθος ήταν ακόμα στην Ελβετία που έκαμε την πρώτη του, θα δούμε μια κλασική περίπτωση εντός εισαγωγικών πολιτικής παραίτησης από την υπόθεση Κυπριακού, λόγω ακριβώς απογοήτευσης αλλά και άλλων ίσως πολιτικών στοχεύσεων που να έχει ο ίδιος. Δηλαδή το γεγονός ότι επαρέπεψε πλέον τη λύση του Κυπριακού στις επόμενες γενιές των Κυπρίων, νομίζω δίνει έναν περιεχόμενο στα αμέσως τουλάχιστον επόμενα βήματα του σε ό,τι αφορά στην πολιτική του καριέρα. Δεν εννοώ ότι θα παραιτηθεί, δεν νομίζω να προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση, όμως ο ίδιος φαίνεται να μετακινεί πλέον το ενδιαφέρον του σε αυτόν που ονομάζουμε εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας να βελτιώσουμε το σπίτι μας, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το να βελτιώσουμε το σπίτι μας, εφόσον δεν γίνεται κάτι με τους Ελληνοκύπριους, θα σημαίνει ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όσο βελτιώνεται με τις εξαρτήσεις που διατηρά στο καθεστώς που λειτουργεί, και να δούμε άλλους τρόπους επιβίωσης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αν απαντούν αυτοί οι τρόποι το μεγάλο ερώτημα, δηλαδή του πώς συνδέεται η τουρκοκυπριακή κοινότητα με τη διεθνή νομιμότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς λύση του Κυπριακού βεβαίως δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα της νομιμότητας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, της επαφής με το διεθνή παράγοντα, με τη διεθνή νομιμότητα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μόνο μία λύση
ενσωμάτωση των Τουρκοκυπρίων στη διεθνή νομιμότητα και ίσως να δούμε μελλοντικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και την άνοδο νέων ρευμάτων, νέων διεκδικήσεων, νέων αναζητήσεων και εντός των Τουρκοκυπρίων. Ήδη υπάρχουν. Mm-hmm. Υπάρχουν φωνές. Υπάρχουν φωνές που μιλούν για άλλες λύσεις, άλλα μοντέλα λύσης. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Τζάρα, εσείς πώς βλέπετε την επόμενη μέρα μετά το Κράνς Μοντάνα και ιδιαίτερα αυτή την κατάσταση, μάλλον και την θέση που μπορεί να έχει ο εκάστοτε Τουρκοκύπριος ηγέτης, την προηγουμένη επίπεδο ο κύριος Ακχιντζή, όσον αφορά την λύση του Κυπριακού, όταν απέναντί του έχει ουσιαστικά την Τουρκία και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, που την είδαμε πάρα πολλές φορές να προτάσει μόνο τα συμφέροντα της Τουρκίας και όχι των Τουρκοκυπρίων. Νομίζω ότι στο Κράνς Μοντάνα είδαμε τα όρια της θέλησης, αν θέλετε, ή της ισχύος που έχει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, διότι ενώ στο εσωτερικό είχε κάποιο χώρο να ληχθεί, τον είδαμε να κάνει βήματα, μπορούμε να πούμε, σε όλα τα κεφάλαια που αφορούν την εσωτερική ψυχή του Κυπριακού, αλλά όταν φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε την ασφάλεια και τις εγγύησεις, τότε ήταν που επισκιάστηκε ουσιαστικά από την Τουρκία, με τον ρόλο που τον είδαμε να έχει ή να μην έχει, τέλος πάντων, στην Ελβετία και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι τα επόμενα βήματα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, έτσι όπως τα ανέπτυξε ο Νίκος, τόσο λόγω της ανάγκης που προκύπτει εκ των πραγμάτων στην τουρκοκυπριακή κοινότητα για μια διέξοδο, για κάτι καινούριο το οποίο θα διασφαλίζει ενδεχομένως τα συμφέροντα τους με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, εφόσον το Κυπριακό οι διαπραγματεύσεις έχουν, από ό,τι φαίνεται, καταρρεύσει. Αυτό όμως έρχεται σε συνάρτηση με μια τουρκική στρατηγική, η οποία φαίνεται επίσης να κάνει μια μεταβολή και να δηλώνει ξεκάθαρα διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας ότι πλέον θα κινηθούμε εκτός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. Κάτι που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε και τις γενικότερες προθέσεις της Τουρκίας. Μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει αυτή τη δήλωση? Την ακούσαμε και από το στόμα του κ. Τσαβούσαγλου, την ακούσαμε και από το στόμα του κ. Ερτογάν. Από κυβερνητικής πλευράς λένε πρώτη φορά ακούσατε αυτή τη δήλωση. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν κάπως αυτή την αναφορά εκτός των παραμέτρων των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα. Πρέπει να μας ανησυχεί? Κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι πρέπει να μας ανησυχεί. Δεν ήταν μόνο το ότι έγινε η δήλωση, ήταν και ο χρονισμός στον οποίο έγινε η δήλωση, δηλαδή αμέσως μετά το ναυάγιο, τέλος πάντων, και ήταν ο τρόπος που οι Τούρκοι ουσιαστικά ερμήνευσαν το ναυάγιο και ήταν ο τρόπος που δήλωναν τι πρόκειται να ακολουθήσουν. Διότι αν όντως ήθελαν να πούν ότι, ξέρετε, οκ, okay, είχαμε μια αποτυχία, αλλά συνεχίζουμε και προσπαθούμε, θα έλεγαν αυτό το πράγμα. Όμως είπαν κάτι εντελώς διαφορετικό. Είπαν ουσιαστικά ότι όλη αυτή η διαδικασία στην οποία εμπλακήκαμε και όλη αυτή η συζήτηση που είχαμε εδώ στην Ελβετία με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών, ξέρετε, παιδιά, δεν λειτουργεί. Πάμε σε κάτι άλλο. Η ερώτηση μεγάλη είναι τι είναι αυτό το άλλο, το σχέδιο, το Β ή το Γ, και είναι εδώ που. Ενώ περιμέναμε να πάμε στην Ελβετία για να ξεκαθαρίσει σε εμάς τι είναι τελικά αυτό που θέλει η Τουρκία. Υπάρχουν όντως συμφέροντα τα οποία μπορεί να την οθήσουν στο να κάνει συγκεκριμένες υποχωρήσεις των Κυπριακών, ή απλά θα διατηρήσει μια ανάκαμπτη, αδιάλλαχτη θέση, διότι απλά έτσι θέλει. Και φαίνεται ότι εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματος, και διότι υπάρχουν συγκρουόμενες πληροφορίες, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε τελικά τι είναι αυτό που θέλει η Τουρκία. Ξέρουμε μόνο ότι στο τέλος αποφάσισε ότι, παιδιά, εμένα δεν μου κάνει αυτό το πράγμα, θα προχωρήσω σε κάτι άλλο, εφόσον φαίνεται ότι τα συμφέροντα μου, όπως τα θέλω, δεν διασφαλίζονται και οι Ελληνοκύπροι δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που εγώ θέλω, που λογικό είναι, νομίζω. Και άρα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαφορετική πορεία, η οποία ενδεχομένως να θέλει την ενίσχυση των κατεχομένων, την υπόσταση των κατεχομένων, αλλά και πάνω απ' όλα
την εμβάθυνση και την ευρέωση των τουρκικών συμφερόντων εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σε οικονομικό επίπεδο, σε πολιτικό, βλέπουμε τώρα και την απομάκρυνση του Μουφτή, ενδεχομένως ισχυρότερη παρουσία και σε θρησκευτικό επίπεδο. Το επιδιώκει εδώ και καιρό, έτσι. Ναι, βεβαίως είναι μια πολιτική που μετράει χρόνια. Άρα θα είναι μια πιο ενισχυμένη μορφή προσάρτησης των κατεχομένων. Ναι, προσέξτε, αυτό είναι, το πρώτο στάδιο. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Σε άτυπο στάδιο συμβαίνει εδώ και χρόνια. Απλά αυτό θα εμβαθυνθεί ακόμα περισσότερο. Όμως, σε δεύτερο στάδιο, διότι αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που τα κατεχόμενα καθίστανται σε εισαγωγικά ή μία μικρή Τουρκία εκτός Τουρκίας, τότε σε βάθος χρόνου, 5, 10, 20 χρόνων, αυτό το πράγμα μπορεί να σημαίνει ότι το τουρκοκυπριακό στοιχείο και η αντίσταση του τουρκοκυπριακού στοιχείου η οποία υπάρχει θα εξαλειφθεί, θα χαθεί. Που σημαίνει ότι πρώτον, de facto, εκ των πραγμάτων τα κατεχόμενα θα είναι μέρος της Τουρκίας και δεύτερον, θα δοθεί ο χώρος και η δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικήσει μια ιδιότυπη, αν θέλετε, διχοτόμηση. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα φοβόταν. Θα χρόνο μία διχοτόμηση, το υφιστάμενο στάτους να τσιμεντωθεί, όπως έγραφε και ο γερμανικός τύπος, θες έτσι, θα αφαιθεί στον χρόνο για να τσιμεντωθεί, αυτό θα επιδιώξει πλέον η Τουρκία, θεωρείτε. Ναι, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν θα σηκωθεί μια μέρα να το πει, ξέρετε, παιδιά, διχοτομείται η Κύπρος. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα εξελίσσονται στον χρόνο και κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων παίρνονται κάποιες αποφάσεις, γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες των σενάριων που έχω στο μυαλό μου, διότι δεν είναι καλή ιδέα. Αλλά απλά θέλω να πω ότι πλέον η διχοτόμηση, κάτι το οποίο η Τουρκία δεν ήθελε ακριβώς, διότι θα άφηνε ουσιαστικά το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου στα χέρια των Τουρκοκυπρίων, και αυτό δεν ήταν καλό για την ίδια την Τουρκία, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων σε κάποια θέματα. Πλέον αυτή η διάσταση απόψεων, λόγω της εξάλειψης της αντίστασης του τουρκοκυπριακού στοιχείου, δεν υπάρχει πλέον. Επειδή μελετάτε χρόνια το τουρκοκυπριακό στοιχείο, κύριε Μούδωρε, και διαχρονικά διεξάγεται μια φιλολογική συζήτηση μεταξύ των Ελληνοκυπρίων ανάμεσα σε εμάς, δηλαδή για τον τίτλο και τον ρόλο του εκάστοτε Τουρκοκύπριου ηγέτη, αν είναι ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ή αν είναι εγκάθετος της Άγκυρας. Στην προηγουμένη περίπτωση λέγαμε για τον κύριο Κιντζή ότι ουσιαστικά βρήκε η τουρκοκυπριακή πλευρά τον πραγματικό ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και ότι τα πράγματα θα αλλάξουν κτλ. Και βλέπουμε τον ίδιο τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στο Grand Montana, σε ένα ρόλο κομπάρσου. Από εδώ και πέρα, ουσιαστικά, αυτό θα βλέπουμε, αυτό θα αντιμετωπίζουμε. Δεν θα μιλάμε, ουσιαστικά, με τον άνθρωπο που εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους, αλλά με την ίδια την Τουρκία, μέσω ενδεχομένως αυτού του ανθρώπου, του οποιοδήποτε Τουρκοκύπριου ηγέτη. Για να μην προβαίνουμε απλά σε κάποιες υποθέσεις για το μέλλον, νομίζω ότι αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί περισσότερο αν βασιστούμε σε κάποια σημερινά δεδομένα, με την τάση που διαγράφεται επί του εδάφους και επί της κοινωνίας και μέσα στις κοινωνικές δυνάμεις των Τουρκοκυπρίων για τα επόμενα τουλάχιστον χρόνια. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής, ότι ακόμα και την εποχή του Ραούφ Τεχτάς ήταν σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ήταν ο ίδιος ο Τεχτάς, λόγω βάρους, λόγω προσωπικότητας και λόγω συγκυρίας συμφερόντων της εποχής, που επέβαλε ο ίδιος πολιτική στην Άγκυρα για την Κύπρο. Ήταν και πιο ισχυρό το τουρκοκυπριακό στοιχείο εκείνη την εποχή, έτσι. Ήταν πάρα πολλά πράγματα συνδυασμός. Ναι. Από ένα σημείο και μετά όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι από το 1964 και μετά μέχρι σήμερα η τουρκοκυπριακή κοινότητα, ως συλλογική οντότητα, έχει αποξενωθεί πλήρως από την παραγωγική διαδικασία, από την οικονομία, από την πολιτική διαδικασία. Είτε ήταν θύλακες της περίοδου 64-74, είτε είναι ένας πολύ μεγάλος θύλακας, έτσι όπως εκατάντησε να είναι από το 1974 και μετά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει το εξής πάρα πολύ απλό στοιχείο, το οποίο έχει βαθύτατες επιπτώσεις στην ίδια την πολιτική διαδικασία. Μπορεί να βλέπουμε ότι το βιωτικό επίπεδο, για παράδειγμα, των ατόμων προσωπικά των Τουρκοκυπρίων, του καθενός ξεχωριστά, να ανεβαίνει. Όμως την ίδια στιγμή οι συνθήκες της κατοχής έχουν αφισβητήσει, έχουν καταβαραθρώσει την κοινοτική ικανότητα ανάπτυξης της κοινότητας. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία της κοινότητας έχει αποξενωθεί με τρόπο που να ασχολείται με τη λεγόμενη μη παραγωγική εργασία σε όλους τους τομείς της ζωής της.
Αυτά τα φαινόμενα βεβαίως είναι παγκόσμια, όμως ναι. Στην περίπτωση των Τουρκοκυπρίων έχουν συμβεί με βία εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος. Γιατί το λέτε με βία, πώς? Λόγω των διακοινωτικών ταραχών της δεκαετίας του 60 και αργότερα λόγω της εισβολής της Τουρκίας. Άρα οι φωνές των Τουρκοκυπρίων, οι οποίες ένα μέρος της τουρκοκυπριακής κοινότητας που είχε αρνηθεί από τη δεκαετία του 50 την πολιτική της διχοτόμησης, την πολιτική της ενσωμάτωσης με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή, όλα αυτά τα χρόνια, μοιραία αποδυναμώνεται και περιθωριοποιείται. Ο Μουσταφά Κιντζή και κάποιες άλλες προσωπικότητες είναι οι τελευταίες προσωπικότητες που εκπροσωπούν. Ο Μουσταφά Κιντζή, θυμάμαι, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ήταν ο άνθρωπος που ήταν ενάντια στην Τουρκία, ήταν απέναντι από την Τουρκία. Και γι' αυτό είχαμε επενδύσει και εμείς τόσα πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο. Άλλαξε ο Μουσταφά Κιντζή ή απλά είδε αλλιώς τα πράγματα μπαίνοντας, με το να γίνει ο ίδιος πλέον πρωταγωνιστής των καταστάσεων? Όχι, νομίζω είναι ένας συνδυασμός μερικών παραγόντων. Πρώτον και κύριον το γεγονός ότι η ίδια η θέση του Τουρκοκύπριου ηγέτη έχει κάποια όρια. Η ίδια η θέση του να εκπροσωπεί στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα σε ένα ζήτημα, για παράδειγμα, όπως είναι η ασφάλεια και η εγγύηση στο κυπριακό πρόβλημα, να έχει κάποια όρια. Τα όρια αυτά τα θέτει η Άγγελ. Όταν, για παράδειγμα, τα 2/3 του προϋπολογισμού σου χρηματοδοτούνται καθημερινά από την Τουρκία, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια. Μέσα από αυτά τα όρια, εμείς όμως έχουμε την πρόκληση να βλέπουμε, να διακρίνουμε πότε υπάρχουν ρήγματα στη σχέση και πού οδηγούν αυτά τα ρήγματα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η τουρκοκυπριακή κοινότητα βρίσκεται σε μια συνολική εντός εισαγωγικών πολιτική κατάθλιψη μετά το αποτέλεσμα. Mm. Δεν συγκρίνεται βεβαίως με το 2004, όμως είναι επικίνδυνη η κατάσταση αυτή, διότι μπορεί να γεννήσει νέα ιδεολογικά ρεύματα και νέες αναζητήσεις. Για παράδειγμα, αφού δεν μας θέλουν οι Ελληνοκύπροι, έτσι ερμηνεύεται προς το παρόν. Έτσι ερμηνεύεται η κατάσταση μετά το Γκραμοντέρ. Σε μια μεγάλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ναι, χωρίς να σημαίνει ότι αντικατοπτρίζεται απευθείας στην κοινωνία. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που όντως το πιστεύει ότι ο Ελληνοκύπριος ηγέτης στη συγκεκριμένη περίπτωση εγκατέλειψε την προσπάθεια για δικούς του προεκλογικούς λόγους, πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και πώς μεταφέρονται κάποιες ειδήσεις ακριβώς μέσα από τα... Το έχουν περάσει αυτό. Για πάρα πολλά χρόνια περνούν αυτά τα μηνύματα. Βεβαίως υπάρχει και ακόμα, και πράγματι κάνει εντύπωση το γεγονός, ότι ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή της κατάρρευσης των συνομιλιών, ακόμα διατηρούνται φωνές που αντιμετωπίζουν πιο ορθολογικά την κατάσταση, λέγοντας ότι όντως η Τουρκία δεν μπορούν οι Ελληνοκύπροι να δεχτούν, εν πάση περιπτώσει, την παντοτινή, την οριστική παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο. Είδαμε και φωνές Τουρκοκυπρίων να λένε ότι εμείς δεν θα γίνουμε εγγύητες της παρουσίας της Τουρκίας στην Κύπρο. Είδαμε και τέτοιες φωνές, πολύ έντονες. Το πόσο θα αντέξουν όμως αυτές οι οργανωμένες φωνές ή ανοργάνωτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα εξαρτηθεί σε απόλυτο βαθμό και από τα επόμενα βήματα στην ίδια τη διαδικασία του Κυπριακού. Αν ομιγέννητο δεν υπάρξει αυτή η διαδικασία, τότε θα δούμε πάρα πολλές ανατροπές και στο οικονομικό και στο κοινωνικό επίπεδο. Νομίζω, κάνοντας μια τελική παρέθεση, να μου επιτρέπετε, ότι ακριβώς σε αυτό το σημείο της έναρξης νέων δυναμικών είναι πάρα πολύ σοβαρή η πρόθεση της Τουρκίας να συζητά πλέον τα προβλήματα της και πιο συγκεκριμένα το δικό μας το πρόβλημα εκτός των παραμέτρων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πώς το καταλαβαίνετε σε αυτό? Το καταλαβαίνω ως εξής. Καταρχήν, όλες οι τουρκικές κυβερνήσεις, αλλά ιδιαίτερα η τελευταία τουρκική κυβέρνηση από το 2002 μέχρι σήμερα, σε όλα τα επίσημα έγγραφα έκαμνε αναφορά έντονη για τις παραμέτρους του ΟΗΕ. Βεβαίως, έχοντας υπόψη μας, το λέμε αυτό, τη διαφορετική ερμηνεία που έδιδε σε ορισμένες από αυτές τις παραμέτρους του ΟΗΕ. Αυτή τη στιγμή λέει ότι θα κινηθεί εκτός των παραμέτρων του ΟΗΕ. Δεν θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για μόνο μια χώρα να αλλάξει σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα απευθείας, πολύ σύντομα και αυτόματα τις παραμέτρους του ΟΗΕ, όμως δείχνει μια πρόθεση. Αυτή η πρόθεση δείχνει ότι μπορεί η Τουρκία να προχωρήσει σε κινήσεις διπλωματικές, πολιτικές, οικονομικές, και για άλλα ζητήματα να κινείται εκτός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τρόπο που να υπηρετούνται κατά την άποψη της καλύτερα τα συμφέροντα της. Και στη δική μας την περίπτωση θα σημαίνει απλά ότι
Εκτός των παραμέτρων του ΟΗΕ, πολύ λίγα πράγματα έχουμε μπροστά μας, πολύ επικίνδυνα. Για παράδειγμα, ένα είναι η προσάρτηση, η οποία σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο συμβαίνει από το 1974. Υπάρχει το ζήτημα εντός εισαγωγικών της ταϊβανοποίησης, με πολύ διαφορετικό τρόπο στην περιοχή μας. Υπάρχει το παράδειγμα της Αλεξανδρέτας, το λέω για πάρα πολύ μακριά, όμως ο κίνδυνος, έστω και αν είναι μακριά, θα πρέπει να τον συνυπολογίζουμε, δηλαδή με όλη τη δημογραφική αλλαγή που συμβαίνει σε κάποια φάση η προσάρτηση να αποκτήσει και νομιμοποίηση εντός της κοινωνίας, διότι το τουρκοκυπριακό στοιχείο θα είναι η μειοψηφία. Και βεβαίως υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα της προσπάθειας, είναι πολύ πιο δύσκολο, της προσπάθειας αναγνώρισης δεύτερου κράτους από μερίδα κρατών, μια ομάδα κρατών. Βέβαια, αυτά είναι διάφορες υποθέσεις. Αλλά η πρόθεση ότι πλέον θα συζητήσουμε εκτός των παραμέτρων του ΟΗΕ ανοίγει τη συζήτηση τέτοιων μοντέλων. Κύριε Ζάρα, πόσο εύκολο θα είναι για την Τουρκία να κινηθεί ακριβώς σε αυτές τις νέες παραμέτρους, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και άλλα εκκρεμή ζητήματα ανοιχτά για την Τουρκία στην γειτονιά μας, και πόσο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος ενδεχομένως για δημιουργία κουρδικού κράτους? Καλή ερώτηση. Σίγουρα δεν είναι κάτι πολύ εύκολο για την Τουρκία να επιδιώξει όλα αυτά τα σενάρια που παρέθεσε ο Νίκος, για παράδειγμα, ενώ υπάρχουν σαν σενάρια. Δεν είναι κάτι που θα έρθει άμεσα ή αμέσως. Ούτε είναι κάτι που η Τουρκία μπορεί έτσι απλά να το καταφέρει, διότι διαπραγματεύτηκε με κάποια μεγάλη δύναμη ή με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία βρίσκεται, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί στη διεθνή κοινότητα, βρίσκεται σε θέση σχετικής ισχύος, ακριβώς λόγω του ρόλου που έχει στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, στο Ιράκ και ούτω καθεξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το αντιλαμβάνονται αυτό πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι φάνηκε αυτό το πράγμα μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στον Grand Montana, όπου δεν έσπευσε κανένας να ρίξει το φταίξιμο στην Τουρκία. Είτε έφταιγε είτε όχι. Διότι αντιλαμβάνονται το ειδικό βάρος που η Τουρκία έχει και τα προβλήματα που αυτό θα τους δημιουργούσε. Δεν είναι το Κυπριακό ένα τόσο μεγάλο θέμα, ούτως ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις τους με την Τουρκία. Τώρα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η Τουρκία σε βάθος χρόνου μπορεί να δικαιολογήσει, δεν θα προχωρήσω στο να νομιμοποιήσει, αλλά να δικαιολογήσει μια αναλλαγή στρατηγικής πάνω σε πολιτική περισσότερο βάση και όχι νομική. Δηλαδή να θέσει όπως κάνει παραδοσιακά. Αυτή είναι και η στρατηγική της στο Αιγαίο, αυτή είναι η στρατηγική της στην Κύπρο, αυτή είναι και η στρατηγική της στη Συρία. Δηλαδή κινείται γύρω από πολιτικά ζητήματα και ζητήματα ασφάλειας για να ισχυροποιήσει την πολιτική της θέση και την ατζέντα των συμφερόντων της σε κάθε ζήτημα. Οπότε σε βάθος χρόνου μπορεί να καταφέρει να δικαιολογήσει είτε στη διεθνή κοινότητα ή σε κάποια κράτη συγκεκριμένα μια διαφορετική πολιτική στο θέμα της Κύπρου, ακριβώς διότι έχει την δυνατότητα να πείσει ότι μέσα από αυτήν την αλλαγή στρατηγικής θα εξασφαλίσει ενδεχομένως και συμφέροντα άλλων μεγάλων δυνάμεων. Από τη στιγμή που η Τουρκία καταφέρει να πείσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, για παράδειγμα, λέω τώρα, βολεύονται από μια αλλαγή της τουρκικής στρατηγικής στην Κύπρο, τότε γιατί εμείς ως ελληνοκυπριακή πλευρά να έχουμε οποιοδήποτε μοχλό πίεσης ή οποιοδήποτε χαρτί σε αυτό το τραπέζι? Από εκεί και πέρα, το θέμα του κουρδικού κράτους σίγουρα είναι κάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ την Τουρκία. Είναι κάτι που είναι σημαντικό να κάθει στις σχέσεις της με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι αν το βάλω πάρα πολύ έτσι ψυχρά και βλέποντας το σε βάθος χρόνου, αν η Τουρκία αποκτήσει σοβαρότατο τον πρόβλημα εντός του κράτους της, τότε νομίζω ότι δεν θα καταστεί ευκολότερο για την Τουρκία να κάνει υποχωρήσεις στο Κυπριακό, αλλά δυσκολότερο. Θα έχει κλείνει τη στάση στο Κυπριακό. Αυτό πάντα και διεξάγει τα προβλήματά της. Ναι, έχω αυτή την εντύπωση ότι εφόσον χάνει από την Ανατολή, θα θέλει να διατηρήσει ένα ρόλο στη Δύση. Βεβαίως αυτό είναι ένα μακρινό σενάριο. Μία επιχειρηματολογία λέει ότι εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του Κουρδικού και σε σύγκριση με το τι συμβαίνει στην Κύπρο.
Αυτό διπλωματικά είναι κάτι που ίσως μπορεί να γίνει σαν μοχλός πίεση, σίγουρα. Λέγοντας ότι ξέρετε, υπάρχει τόσο μεγάλη κουρδική κοινότητα στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν δέχεται να τους αναγνωρίσει τα δικαιώματά τους, ενώ ζητεί ταυτόχρονα, ξέρω εγώ, δικαιώματα για τους Τουρκοκυπρίους εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι μια σύγκριση που μπορεί να στέκει, μπορεί και να μην στέκει διπλωματικά, διότι στο κάτω-κάτω είναι διαφορετικά. Εξαρτάται ποιος την κάνει ακριβώς. Δεν είναι θέμα αμοιβαιότητας και θέμα. Κάθε περίπτωση στο διεθνές ζύγιο και στη διεθνή πολιτική είναι διαφορετική περίπτωση και χαρακτηρίζεται από διαφορετικό πλέγμα συμφερόντων. Πάντως, μέχρι στιγμή ακαδημαϊκά και φιλολογικά έχει τεθεί αυτό το επιχείρημα πολύ σωστά. Το έχετε θέσει τώρα διπλωματικά. Αν περνάει η γραμμή, άμα το κάνει η Κυπρούλα. Υπάρχει εδώ ακριβώς, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει εδώ ακριβώς αντίθετο από αυτό που ελέγχθηκε προηγουμένως. Το έβαλε ο Σταύρος με έναν τρόπο όμως που μπορεί να λειτουργήσει στην αντίθετη κατεύθυνση. Διότι ο κουρδικός λαός μετρά πόσα εκατομμύρια και ζητά ουσιαστικά ένα μέρος των πολιτικών δυνάμεων, ζητά το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της ανεξαρτησίας και της οικοδόμησης χωριστού κράτους. Αν υιοθετηθούν τέτοια μοντέλα που υπάρχουν δυνάμεις που τα έχουν υιοθετήσει στο παρελθόν, αν υιοθετηθούν τέτοια μοντέλα κατά πλειοψηφία στην ίδια την τουρκοκυπριακή κοινωνία, τότε είναι έναν άλλον, πολύ διαφορετικό. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί θα έρθουν να σου πούνε ότι όπως αναγνωρίζεις τα δικαιώματα των Κούρδων, πρέπει να αναγνωρίσεις και τα δικά μας. Κάπως έτσι πάει. Να σας ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Η Τουρκία τι θέλει από την Κύπρο? Θέλει να μείνει στην Κύπρο? Θέλει να διατηρήσει τα επεμβατικά της δικαιώματα? Έχετε καταλάβει ακριβώς τι ζητάει η Τουρκία? Και αν ο κ. Τσαβούσογλου πράγματι πήγε στο Γκραν Μοντάνα, με αυτά που διαβάζετε εσείς στον τουρκικό τύπο, για να βρεθεί μια λύση, ακούγεται για λίγο ειρωνικό, για υπέρ των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων. Δεν τίθεται ζήτημα, νομίζω, εξυπηρέτησης των οποιοδήποτε συμφερόντων εκτός από τον ίδιο του ίδιου του τουρκικού κράτους, εν πάση περιπτώσει, της τουρκικής εξουσίας. Σε μια λύση του Κυπριακού, εν πάση περιπτώσει, η μεγάλη διαφωνία που προκύπτει ιστορικά, αυτό είναι ιστορικό, απλά επαναλαμβάνεται και στην τελευταία διάσκεψη της Γενέβης, είναι οι πολλαπλές διαφωνίες μεταξύ των πλευρών για το ποιο θα είναι το μοντέλο κράτους μέσα από το οποίο θα επιβιώσει η Κύπρος στο μέλλον. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, υπάρχουν διαφωνίες εντός των κοινοτήτων, υπάρχει προφανώς και διαφωνία μεταξύ άλλων παραγόντων των εγκυτριών δυνάμεων. Φαίνεται ότι η Τουρκία επιμένει σε μια δόση περισσότερης Τουρκίας από ότι οι Ελληνοκύπροι μπορούν να αποδεχτούν σε μια λύση του Κυπριακού. Από την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι στην οποιαδήποτε επίλυση του Κυπριακού, οποιαδήποτε μορφή και να έχει αυτή η επίλυση, η γεωγραφία, η ιστορία της περιοχής, οι συγκυρίες αλλά και η θέση μας με την ιστορική της εν πάση περιπτώσει ιδιότητα, δηλαδή η ύπαρξη των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων σε αυτόν τον τόπο, νομίζω ότι απαγορεύει την οποιαδήποτε σκέψη ότι η Τουρκία θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Το πρόβλημα όμως, το μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει να επιληθεί και είναι εξόχως πολιτικών, είναι οι δύο κοινότητες πώς θα αντιλαμβάνονται τους εξωτερικούς παραγόντες, πόση δόση εξωτερικών παραγόντων θα ανέχονται στην ίδια αντιλήση του Κυπριακού προβλήματος. Δηλαδή μια δόση Ελλάδας, μια δόση Τουρκίας, ίσως με προνομιακό τρόπο μετά από τη λύση του Κυπριακού, σίγουρα θα υπάρχει. Το ζήτημα είναι τελικά τα χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρουσίας αυτών των κρατών, των επιρροών τους εντός της Κύπρου θα υπάρχουν μετά από μια λύση του Κυπριακού. Είναι υπερβολική η δόση ουσιαστικά, μας λέτε. Αυτό είναι που μας ενοχλεί. Πώς η δόση? Ναι, ακριβώς. Φαίνεται ότι σε αυτήν τη φάση του Κυπριακού ακόμα δεν ελύθηκε αυτό το. Όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Κυπριακό ήδη έφτασε σε ένα σημείο γκαμπής. Από τούτα και στο εξής, ο Ελληνοκύπριος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, οποιοδήποτε και να είναι αυτοί, θα ξεκινήσουν να συζητούν το Κυπριακό πρόβλημα με την κληρονομιά αυτή. Δεν θα ξαναξεκινήσουν, υπολογίζουμε, συνομιλίες όπως με τον κλασικό τρόπο είχαμε. Ναι. Πλέον έχουμε έναν σοβαρό και χτυμένο. Πάντως, το πρώτο που μπορεί να διακρίνει κανείς ακούγοντας μια τέτοια συζήτηση είναι την ποιοτική διαφορά που έχει μια ακαδημαϊκή συζήτηση για το Κυπριακό με μια πολιτική συζήτηση όπου ακούγονται φωνές,
κονταροχτυπήματα και... Ας μην το ανοίξουμε το θέμα. Καλύτερα. Πάμε σε μεγάλη μασκαρά που σας είχαμε σήμερα. Εκεί μας. Και τελευταίες εβδομάδες εκπομπές, θα ξαμώγω σε πτήρι. Να είστε καλά, καλές διακοπές. Θα ξυπνήσουμε έτσι πρωινά, βράδια και τα λοιπά. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Να είστε πάντα στάμπαϊ. Είναι το αγαπημένο μας σπορ, να ξυπνάμε τον κύριο Ζιάρα η ώρα 5 το πρωί. Και σε περίοδο διακοπών. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.